Σήμερα το πρωί αναρτήσαμε ένα πανό σε ένδειξη αλληλεγγύης στους συναγωνιστές χρυσαυγίτες που διώκονται από το σύστημα. Ανεβήκαμε στο βουνό στον προφήτη Ηλία, δίπλα από τις φυλακές, και βάλαμε ένα πανό το οποίο έγραφε «Λευτεριά στους εθνικιστές». Τίποτα περισσότερο, απλά αναρτήσαμε ένα πανό. Με την ευκαιρία βέβαια της προσαγωγής των δικών σας ανθρώπων. Ακριβώς. Και τι έγινε. Κινητοποιήθηκε όλη η αστυνομική διεύθυνση της Αργολίδας για να πιάσει 5-6 άτομα, τα οποία ανάρτησαν ένα πανό στο βουνό. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τόση εγκληματικότητα τριγύρω μας, ληστείες, βιασμούς, ναρκωτικά, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν στην Αργολίδα. Με τόση εγκληματικότητα και κινητοποιήθηκε σήμερα το πρωί όλη η αστυνομική διεύθυνση για ένα πανό. Που βλέπουμε ότι παντού και στον Άφρο και στο Άργος και παντού είναι γεμάτο πανό. Αυτούς γιατί τους πιάνουν. Γιατί υπάρχει μονοπλευρή αντιμετώπιση. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός. Αυτή είναι η ελευθερία της έκφρασης. Επειδή αναρτήσαμε ένα πανό που έγραφε «Ελευθερία στους εθνικιστές», προσήγαγαν σήμερα πόσα άτομα στο αστυνομικό τμήμα, μας ταλαιπώρησαν πόση ώρα, και άμα γίνει κάτι, άμα σε κλέψουν, άμα σε σκοτώσουν, δεν έρχονται ποτέ. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήρθαν δηλαδή και αστυνομικές δυνάμεις και κατέβασαν το πανό, τι ακριβώς έγινε? Όχι μόνο αστυνομικές δυνάμεις, ήρθαν και τα όπια κιόλας. Και τι σας είπαν? Μας είπαν ότι υπάρχει εντολή εισαγγελέα να κατεβάσουμε το πανό γιατί απαγορεύεται και έπρεπε να ζητήσουμε άδεια. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό που λένε είναι ένα ψέμα. Όλα αυτά που γίνονται, όλες αυτές οι διώξεις είναι αντισυνταγματικές. Το έχουν καταργήσει το Σύνταγμα. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο είναι προφυλακισμένος ο αρχηγός μας, ο κύριος Μιχαλολιάκος, και για ποιο λόγο είναι προφυλακισμένοι και οι υπόλοιποι βουλευτές. Και υπάρχει περίπτωση να προφυλακιστούν και άλλοι βουλευτές. Και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα για ποιο λόγο. Έγκλημά μας είναι. Βαριές οι κατηγορίες που το έγκλημα της Χρυσής Αυγής είναι ότι είπε την αλήθεια, ότι υποστήριξε το δίκαιο του Έλληνα, υποστήριξε το δίκαιο του ελληνικού λαού και δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Δεν μας σταματάνε ούτε οι διώξεις, ούτε οι σφαίρες. Και να προσθέσω, έχουμε δύο νεκρούς.